Σε σκηνές σαν αυτή, χωρητικότητας 6 έως 8 ατόμων θα φιλοξενηθούν έως το τέλος της εβδομάδας και θα μετεγκατασταθούν εδώ πέρα οι περίπου 300 πρόσφυγες, τους οποίους ανέλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας να φιλοξενήσει εδώ. Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες στον χώρο στην Ασπριάμ, όπου θα εγκατασταθούν οι 350 περίπου πρόσφυγες στον καταβλισμό που δημιουργείται. Από νωρίς το πρωί και σήμερα, τα συνεργεία του στρατού εργάζονται πυρετωδώς για να στηθούν οι σκηνές χωρητικότητας 6 έως 8 ατόμων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν αναοικογένειες στους πρόσφυγες. Υπολογίζεται ότι στο χώρο θα τοποθετηθούν συνολικά 60 με 70 σκηνές. Στο χώρο βρέθηκε το πρωί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φίλιππος Φιλιππίδης, που μας μίλησε για την εξέλιξη των εργασιών. Όπως είπε και η κυρία Δήμαρχος, από εδώ και μετά αναλαμβάνει ο στρατός. Ο Δήμος παραχώρησε το κομμάτι αυτό. Εχθές ξεκίνησαν οι εργασίες από πλευράς του στρατού, έφερε μηχανήματα, έκανε ισοπεδώσεις. Όπως βλέπετε, από εδώ ήδη είναι έτοιμο, στείνουν τις σκηνές. Είναι σκηνές 6-8 ατόμων. Από απέναντι, τώρα βέβαια κάποια στιγμή που θα κάνετε τη βόλτα σας με την κάμερα, θα μπουν κοντέινερ, θα μπουν χώροι, πώς το λένε, τουαλέτες, μπάνια κτλ. Χαμηλά κάτω εκεί που βλέπετε θα μπουν στην είσοδο, δηλαδή ας πούμε αυτού του camp, θα μπουν ένα κοντέινερ που θα είναι η διοίκηση. Σύμφωνα με τον κύριο Φιλιππίδη, από πλευράς του Δήμου Καβάλας έχει ήδη μπει η παροχή νερού, ενώ σήμερα έγιναν οι αιτήσεις για παροχή ρεύματος και ίντερνετ. Από πλευράς του Δήμου, εμείς από πλευράς του Δήμου, Δημοφέλειας, γιατί είναι η ιδιοκτησία Δημοφέλειας, από όσο ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε κάνει αίτηση στη ΔΕΗ για παροχή ρεύματος. Νερό έχει έρθει από χθες και σήμερα, αύριο το πολύ, θα έχει τελειώσει και η αποχέτευση. Δηλαδή, ο Δήμος αυτά που ήταν να προσφέρει, τα προσέφερε. Από εδώ και μετά, όπως βλέπετε, την οργάνωση, τη διοίκηση όλου αυτού του εγχειρήματος το αναλαμβάνει η πολιτεία. Η προοπτική είναι για 350 με 400 άτομα. Και αν υπολογίσετε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι των 8 ατόμων, περίπου πόσο είναι, 8... Για 70. Ναι, κάτι τέτοιο. Απαντώντας για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις μετεγκατάστασεις των προσφύγων στο χώρο, ο κύριος Φιλιππίδης εκτίμησε πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Σας είπα, από τις 31 και μετά αναλαμβάνει το κράτος. Οι σκηνές τι προδιαγραφώνει, γιατί ακόμη έχουμε καιρικά φαινόμενα? Κοιτάξτε, αυτές οι σκηνές είναι οι σκηνές του στρατού. Τώρα τι να σας πω, είναι οι σκηνές, έχουν πάτο από κάτω, θα μπουν κρεβάτια μέσα, δεν θα κοιμούνται κάτω. Για από εδώ και μετά, μέχρι και του χρόνου, μέχρι το φθινόπωρο, θα περάσουν καλά. Από εκεί και μετά τώρα είναι ένα θέμα. Η ημερομηνία άφηξης εδώ των προσφύγων έχουμε... Μέχρι τέλος, ναι. Φαντάζομαι τώρα μέχρι τέλος εβδομάδας αυτή η δουλειά θα έχει τελειώσει, θα ολοκληρωθεί.